Επιστρέψαμε να συνδεθούμε τώρα ζωντανά μέσω Skype με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, γιατί ειδικά εσείς που είστε Ευρωβουλευτής, θα ήθελα να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε αυτή την αδυναμία που δείχνει η Ευρώπη στο να δείξει σθένος, στο να δείξει ταχεία ανταπόκριση σε διάφορα θέματα. Το είδαμε με την πανδημία. Τώρα βλέπουμε να κρατάει κάποιες δύσκολες ισορροπίες και στα ελληνοτουρκικά. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση για το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής? Ξεκινώντας από το θέμα της Τουρκίας, πράγματι στη Σύνοδο Κορυφής έγινε ένα βήμα, όμως κανένας δεν μπορεί να είναι ενθουσιασμένος από αυτό το βήμα. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι στις προτεραιότητες των ηγετών υπήρχαν δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία έπρεπε να τρέξουμε. Το πρώτο και το βασικό ήταν να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπολογισμό και Ταμείο Ανάκαμψης, το Recovery and Resilience Facility. Οι Ευρωπαίοι έριξαν όλες τις δυνάμεις τους εκεί, για να ολοκληρωθεί ο συμβιβασμός για το πακέτο του 1,8 δισεκατομμυρίων. Δεν το λέει κανείς και ψίχουλα. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο πακέτο που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της και από το οποίο στην Ελλάδα μας, όπως ξέρετε, αναλογούν 72 δισεκατομμύρια μαζί με τη δανειακή δυνατότητα που έχουμε. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Μεταπολιτευτικά δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να διαχειριστούμε ως χώρα ένα τόσο μεγάλο ποσό από ευρωπαϊκά κονδύλια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είναι χορηγήσεις, δεν είναι δάνεια. Μαζί με τον προϋπολογισμό. Ακριβώς το Ταμείο Ανάκαμψης, το Recovery and Resilience Facility, μαζί με τον προϋπολογισμό 2021-2027. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ήταν η πρώτη και η άμεση προτεραιότητα. Να έρθει ένας συμβιβασμός. Για τον συμβιβασμό εργάστηκε εντατικά η Γερμανική Προεδρία. Όμως είναι προφανές ότι ασκήθηκαν πιέσεις στο παρασκήνιο από όλες τις χώρες συλλογικά προς την Πολωνία και την Ουγγαρία, προκειμένου να αποδεχτούν τον συμβιβασμό, γιατί και οι δύο κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας κατάλαβαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπόλοιποι 25, ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν με αυτό που λέγεται ειδική πλειοψηφία και να τους αφήσουν απ' έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και καμία χώρα δεν μπορεί να αντέξει, πόσο μάλλον χώρες που εξαρτώνται από τα κοινωνικά κονδύλια. Η δεύτερη προτεραιότητα που είχαν σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ήταν ο νόμος για το κλίμα και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτός δεν είναι καθόλου ανεξάρτητος με τον οδικό χάρτη για τον προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή για το πού θα πάνε οι επενδύσεις. Για να φτάσουν να συμβιβαστούν οι ηγέτες ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 55% μείωση των λίπων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990, το 2030, πέρασε αρκετός καιρός, η προηγούμενη σύνοδος δεν είχε αποδώσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και προφανώς ελήφθη υπόψη και η πίεση που ασκήσαμε ως κοινοβούλιο, που ζητούσαμε αυτός ο στόχος να ανέβει στο 60%. Σε κάθε περίπτωση αυτές ήταν οι δύο προτεραιότητες και γι' αυτό η Τουρκία βρέθηκε, γιατί δεν θέλω να υπεκθίγω από την ερώτησή σας, βρέθηκε να είναι ένα τρίτο θέμα στην ατζέντα. Και ως τρίτο θέμα στην ατζέντα και με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ότι έγινε ένα βήμα προς τις κυρώσεις, δηλαδή όχι μόνο είπαν ότι θα αποφασίσουμε κυρώσεις, αποφάσισαν κυρώσεις, δόθηκε εντολή να επεκταθεί ο κατάλογος των κυρώσεων της 11ης Νοεμβρίου και συγχρόνως δόθηκε εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο να συνταχθεί μια έκθεση για τη συνολική συμπεριφορά της Τουρκίας. Έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο θα αξιολογηθεί τόσο η συμπεριφορά της Τουρκίας στο Κάφκασο, όσο και στη Συρία, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο κράτος της δικαίου, όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς, όπως η Αγία Σοφιά. Κύριε Σπυράκη, όμως είναι εύλογο το ερώτημα. Τι άλλο θα χρειαστεί να κάνει η Τουρκία για να μπουν πια κυρώσεις? Δηλαδή, αμφισβητεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών. Έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για συγκρούσεις, έχει καθυστερήσει την εκεχηρία στη Λιβύη, έχει ενισχύσει το Αζερβαϊτζάν στον πόλεμο στον Κάφκασο, έχει ουσιαστικά αποφασίσει, πώς να το πούμε, να σκίσει αποφάσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο και για τα Βαρόσια. Τι άλλο θα χρειαστεί να κάνει η Τουρκία για να μπορεί να πει η Ευρώπη ότι ως εδώ πρέπει επιτέλους να στείλουμε ένα σοβαρό μήνυμα, ένα δυνατό μήνυμα? Καταρχήν, αν μπει κανείς να διαβάσει λεπτομερώς, υπάρχει και στα ελληνικά το κείμενο των συμπερασμάτων, θα δει ότι πρώτη φορά η Ευρώπη υιοθετεί μια τόσο σκληρή γλώσσα ενάντια της Τουρκίας. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο, από τα λόγια μέχρι την πράξη υπάρχει πάντοτε μια μεγάλη απόσταση. Εκεί είναι τα διαφορετικά συμφέροντα χωρών που δεν ήθελαν να ακούσουν για κυρώσεις και σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας. Και δεν θα μιλήσω μόνο για τη Γερμανία. Δεν θα εξαιρέσω την Ισπανία, τις οποίες οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες στην Τουρκία και η οποία έχει αναλάβει μάλιστα να ετοιμάσει και παρεί εξοπλισμό για την Τουρκία, αφού σκεφτείτε ότι να φυγεί ένα ελικοφόρο. Δεν θα
εξαιρέσω την Ιταλία που κάνει δουλειές με την Τουρκία, αλλά ούτε και τη Μάλτα. Το γεγονός ότι έγιναν βήματα συνδυάζεται και με το γεγονός ότι ως κοινοβούλιο ασκούμε ισχυρή πολιτική πίεση στην κυβέρνηση της Γερμανίας να μην παραδώσει τα υποβρύχια τύπου ΤΑΦ 214 στην Τουρκία. Όπως ξέρετε, μαζί με τη συνάδελφό μου τη Χάνα Νόιμαν, των Βρασίνων, ανέλαβα μια πρωτοβουλία την οποία προσυπογράφουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πριν του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από τη Χρυσή Αυγή δεν ζητήσαμε υπογραφές, αλλά την προσυπογράφουν και δεκάδες ευρωβουλευτές από τη Γερμανία. Και η πίεση που ασκούμε μέσω των Πρασίνων στη γερμανική κυβέρνηση είναι μεγάλη, γιατί η Πράσινη είναι ισχυρή δύναμη, γιατί η Πράσινη θα είναι πιθανότατα ο κυβερνητικός εταίρος ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας το Σεπτέμβριο. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι η μάχη είναι διαρκής. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και το συμμερίζομαι, ότι τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία για να δούμε πιο σκληρές κυρώσεις και να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέζει την Τουρκία στην καρδιά της οικονομίας της, να διακόψει, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χρηματοδότηση των τουρκικών επιχειρήσεων από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Η απάντηση σε αυτό είναι αγώνα. Mm-hmm. Αγώνα με όλους τους τρόπους. Έχει αγώνα ενδιαφέρον πάντως αυτή η απόσταση ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο, τη στάση που υιοθετεί το Ευρωκοινοβούλιο και στο τι τελικά προκύπτει στη Σύνοδο Κορυφής μετά από αυτόν τον δρόμο των συμβιβασμών. Βεβαίως έχει, διότι ζητήσαμε με το ψήφισμά μας μόλις τις προπερασμένες εβδομάδες σκληρές κυρώσεις. Αυτή ήταν η φράση η οποία χρησιμοποιήσαμε στο ψήφισμα και ήταν μάλιστα τροπολογία που ήρθε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαϊμαράκη και με τις υπογραφές όλων από την πλευρά της ελληνικής αντιπροσωπείας. Αλλά από εκεί και πέρα η απόσταση αυτή με έναν τρόπο γεφυρώνεται, γιατί εκεί μιλάνε οι ηγέτες και μιλάνε τα συμφέροντα των χωρών. Με αγώνα διαρκεί. Και βλέπετε ότι αυτό εξελίσσεται και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει πολυδιάστατη διπλωματία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δέντια, αλλά γίνεται και μια δουλειά στους θεσμούς εδώ σε εμάς, προκειμένου να ασκήσουμε τη μεγίστη δυνατή πίεση. Δεν αρκεί το λεκτικό, δεν αρκεί η σκληρή γλώσσα, δεν αρκεί ακόμα και η ανάδοση στον αντιπρόεδρο Μπορέλ να κάνει μια έκθεση για την Τουρκία που θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους της παραβατικότητας, της αστάθειας και της αναθεωρητικής συμπεριφοράς που επιδεικνύει η Τουρκία σε όλα τα μέτωπα στην περιοχή. Πρέπει να κάνουμε έναν καθημερινό αγώνα και το κάνουμε, προκειμένου να ασκηθεί η μεγίστη πίεση στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Αυτές είναι οι δυνάμεις που αυτή τη στιγμή αντίθονται σε κυρώσεις για την Τουρκία. Αλλά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και εκείνοι οι οποίοι δήλωναν δημοσίως ότι ήθελαν πολύ σκληρές κυρώσεις για την Τουρκία, όταν ήρθε ο του πακέτου των παραμέτρων που σας προανέφερα, του προϋπολογισμού, του κλιματικού νόμου και της Τουρκίας, ήθελαν να κλείσουν τα δύο πρώτα για τα οποία κυβότουσαν και άφησαν το δεύτερο. Εντάξει, το τρίτο σε μικρότερη, αν το θέλετε, ένταση. Και αναφερθήκατε νωρίτερα στο θέμα της πανδημίας, στην αντίδραση της Ευρώπης, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και τα ποσά που πέσαν στο τραπέζι και τελικά αποφασίστηκαν, πέσανε στο τραπέζι την ώρα του πρώτου κύματος. Από εκεί και πέρα είχαμε χειρότερες των προβλέψεων εξελίξεις στην οικονομία, ειδικά τα δημοσιονομικά, όχι μόνο της Ελλάδας και άλλων χωρών. Έχουμε ένα δεύτερο κύμα και πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να ακολουθήσει και ένα τρίτο. Το ερώτημα είναι, η Ευρώπη πιστεύετε έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να πάει σε μια περαιτέρω ενίσχυση? Κοιτάξτε, η Ευρώπη κάνει ένα βήμα τη φορά. Απλώς αυτή τη φορά έκανε ένα ιστορικό βήμα. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε ότι για να δημιουργηθεί ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης την περίοδο της οικονομικής κρίσης χρειάστηκαν 4 χρόνια, ενώ για να δημιουργηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και να ληφθεί η απόφαση μετά από τεράστια πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν 8 εβδομάδες, η πρόοδος είναι πολύ μεγάλη. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δανείζεται για πρώτη φορά στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανείζεται δηλαδή με την πιστοληπτική ικανότητα των 6 κρατών μελών που δανείζονται με 3α, που έχουν πιστοληπτική ικανότητα 3α, είναι ένα ιστορικό βήμα για την Ένωση. Και είναι αυτό που λέμε η αμοιβοποίηση του χρέους και καλυμμένη. Πάμε λοιπόν με αυτό το πολύ μεγάλο βήμα να πάρουμε από τις αγορές περίπου 780 εκατομμύρια ευρώ. Κατανοητό. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν τα χρήματα θα φτάσουν και καλά κάνετε και το θέτετε. Διότι δεν είναι μια κρυφή συζήτηση. Γίνεται πια και στους διαδρόμους, γίνεται πια και στα φόρα εδώ στις Βρυξέλλες. Όμως ένα βήμα τη φορά. Ήδη η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τη ρευστότητα ως επικεφαλής της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γίνονται βήματα ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρά και συνεκτικά σχέδια. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι είμαι και περήφανη ως Ελληνίδα, γιατί η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις πρώτες που κατέθεσε σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απορρόφηση και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Πρέπει τα έργα να είναι όρημα, πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να εμπλακεί σε αυτά και πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Ποια η μάχη που θα δώσουμε, να είμαστε όλοι γεροί και να τελειώσει αυτό το πολύ δύσκολο, θα είναι μάχη με τον χρόνο. Μάχη με τον χρόνο να αναστήσουμε την οικονομία μας, να αναστήσουμε τις επιχειρήσεις μας, να αναστήσουμε τους μικρομεσαίους μας, να αναστήσουμε τις ζωές μας. Όλη την ίδια ελπίδα έχουμε, γιατί σε αυτή τη μάχη δεν χάνει ένας. Άμα χάσουμε, χάνουμε όλοι μαζί. Κυρία Σπυράκη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαραβελίδη, σας ευχαριστώ πολύ.